φετινή χρονιά είναι μια ξεχωριστή χρονιά για μας τους μαθητές. Είναι μια χρονιά με πολλαπλές εκλογικές μάχες, βουλευτικές, ευρωεκλογές, περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, που για πρώτη φορά θα ψηφίσουν και οι μαθητές 17 με 18 χρονών, δηλαδή οι μαθητές Β' και Τ' Λυκείου. Όπως είναι λογικό, προκύπτουν ερωτήματα από κάθε μαθητή μας, όπως να ψηφίσω ή όχι, τι να ψηφίσω και με ποιο κριτήριο, αλλάζει τίποτα με τις εκλογές, αφού είναι όλοι οι ίδιοι, τι νόημα έχει. Κάποιοι λένε ακόμα ότι η πολιτική δεν μας αφορά και πως δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε. Η αλήθεια όμως είναι ότι η πολιτική ασχολείται μαζί μας. Σήμερα, εμείς οι μαθητές βλέπουμε τους γονείς μας να δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και τους μισθούς τους να εξανεμίζονται από τους φόρους. Στην προσπάθειά μας να μορφωθούμε, να σπουδάσουμε, να μάθουμε μια τέχνη, οι γονείς μας αναγκάζονται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και εμείς τρέχουμε όλη μέρα από το σχολείο στο φροντιστήριο και στα ιδιαίτερα, χωρίς να μας μένει καθόλου ελεύθερος χρόνος. Η πολιτική ασχολείται μαζί μας όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ φέρνει νομοσχέδιο που κάνει το Λύκειο ακόμα πιο σκληρό εξεταστικό κέντρο και μας στερεί την ολοκληρωμένη μόρφωση. Το φέρνει μάλιστα ύπουλα τη Μεγάλη Δευτέρα στη Βουλή με σκοπό να βρει σιγή νεκροταφείου. Αλλά δεν θα τους περάσει. Όλοι οι μαθητές μαζί με τους φοιτητές, τους καθηγητές και τους γονείς μας διοργανώνουμε ήδη τη μεγάλη μας απάντηση στις 6.30 στο Σύνταγμα. Επιπλέον, η πολιτική ασχολείται μαζί μας, γιατί όλες οι προηγούμενες, αλλά και αυτή η κυβέρνηση, μας έχουν διαμορφώσει ένα μέλλον γεμάτο ανασφάλεια. Η πολιτική ασχολείται μαζί μας όταν οι εκάστοτε κυβερνήσεις επιλέγουν με χαρά να δίνουν 4 δις ευρώ στο ΝΑΤΟ κάθε χρόνο για πολεμικούς εξοπλισμούς και ταυτόχρονα τα σχολεία μας ρημάζουν λόγω της υποχρηματοδότησης. Η πολιτική ασχολείται μαζί μας όταν ο πολιτισμός και ο αθλητισμός έχουν γίνει για εμάς πανάκριβο εμπόρευμα. Τέλος, ασχολείται μαζί μας όταν η πρώτη φορά αριστερά στείνει μαθητοδικία σε κάθε προσπάθεια που κάνουμε εμείς οι μαθητές να σηκώσουμε κεφάλι και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα, δηλαδή ολόκληρη μόρφωση και ένα μέλλον που να μας αξίζει. Αιτία για όλα μας τα προβλήματα είναι το σύστημα αυτό και οι κυβερνήσεις του που με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την καθοριστική συμβολή των Δήμων και της Περιφέρειας αυξάνουν τα κέρδη των λίγων, δηλαδή των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των μεγαλοεμπόρων, των τραπεζιτών. Όμως, απέναντι σε όλα αυτά είναι οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ πάντα στην πρώτη γραμμή. Καλούμε όλους τους μαθητές και από εδώ, σήμερα, να μην κάνουν το λάθος και στα 17, στα 18 τους χρόνια να χαραμίσουν μια ευκαιρία, αλλά να ψηφίσουν για πρώτη φορά ΚΚΕ. Να κάνουν κριτήριο τη ζωή τους, τα όνειρά τους, την πείρα τους και να μαυρίσουν και με την ψήφο τους το ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα που μαυρίζουν τις ζωές μας. Να μην τους το συγχωρήσουμε. Αντίθετα, με την ψήφο τους στο ΚΚΕ να πάρουν αγωνιστική θέση μάχης για όλες τις μάχες που είναι μπροστά μας. Γιατί η ψήφο στο ΚΚΕ είναι ψήφο στον αγώνα των μαθητών και του λαού. Είναι ψήφο για να ενισχυθεί ο αγώνας για το σχολείο και τη ζωή που μας αξίζει. Οι μαθητές ψηφίζουμε όπως αγωνιζόμαστε. Αν σκεφτούμε καλά, θα δούμε ότι η ίδια μας η πείρα μπορεί να γίνει όπλο, μπορεί να αποτελέσει κριτήριο ψήφου. Τι είδαμε χαρακτηριστικά και τη φετινή χρονιά. Απέναντι στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παιδεία, που υλοποιεί κατά γράμμα και η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, φέρνοντας νομοσχέδιο Γαβρόγλου για το Λύκειο και το Εξεταστικό, οι μαθητές βρήκαν συμπαραστάτες στον αγώνα τους μόνο το ΚΚΕ και την ΚΝΕ. Τα μέλη της ΚΝΕ μέσα στα σχολεία δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να αποκαλυφθούν τα ψέματα και τα παραμύθια της κυβέρνησης, για να οργανωθεί και να συντονιστεί πανελλαδικά η μαθητική αγωνιστική απάντηση, να μπει στο επίκεντρο της διεκδίκησης των μαθητών το σχολείο που έχουμε πραγματικά ανάγκη. Οι μαθητές στις φετινές εκλογές μπορούμε και πρέπει να ψηφίσουμε όπως αγωνιζόμαστε. Δεν θα ψηφίσουμε μία από τα ίδια την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα που κάνουν χειρότερο το σχολείο μας. Δεν θα τους τη χαρίσουμε. Ο Υπουργός Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ προκλητικά κρύβεται από τους μαθητές που κινητοποιούνται, αρνείται να ακούσει τους χιλιάδες μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς που βρεντοφωνάζουν, να μην κατατεθεί ένα νομοσχέδιο. Αναμενόμεν στάση, αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο οι μεγαλοφροντιστηριάρχες στηρίζουν αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο και σε αυτούς ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει το μάτι, αποκαλώντας τους διαστόματος Γαβρόγλου τίμιους. Κανένα άλλο κόμμα δεν στηρίξει αυτό το δίκαιο αγώνα. Τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και το ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, συμφωνούν με την ουσία των αλλαγών που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, ακριβώς γιατί είναι και αυτά κόμματα που υπερασπίζονται την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νομοσχέδιο αυτό έρχεται να προσθεθεί στα δεκάδες άλλα που έφεραν και υλοποίησαν τα προηγούμενα χρόνια οι δικές τους κυβερνήσεις. Αλλά επειδή είναι προεκλογική περίοδος, θυμήθηκαν να βγουν στα κανάλια και να μιλήσουν εξ ονόματος των μαθητών. Η κριτική του στο νομοσχέδιο γίνεται σε επιμέρους ζητήματα, σε λεπτομέρειες και όχι στην ουσία των αλλαγών. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο η Νέα Δημοκρατία χαρακτήρισε το νομοσχέδιο πολύ κακό για το τίποτα,
Λες και είναι τίποτα οι μαθητές να παίρνουν ακόμα λιγότερη γνώση και να δίνουν ακόμα περισσότερες εξτάσεις. Απέναντι στους μαθητές είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που τη στηρίζουν, αλλά και οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές σχεδόν σε όλη τη χώρα που αφήνουν σχολεία, γήπεδα και εγκαταστάσεις να ρημάζουν στο όνομα του ότι δεν υπάρχουν λεφτά, την ίδια ώρα που επιχορηγούν επιχειρηματίες, σβήνουν χρέη τους, ξεπουλάνε δημοτικές εκτάσεις, παραδίδουν σε ιδιώτες σημαντικές υπηρεσίες όπως αυτή της καθαριότητας μιας πόλης. Οι μαθητές όμως ξέρουμε καλά από τα δικά μας συμβούλια, τα πενταμελή και τα δεκαπενταμελή. Είναι ανάγκη για να δυναμώνει αγώνας και φωνή των διεκδικήσεων των μαθητών να εκλέγονται παντού αγωνιστές εκπρόσωποι που θα διεκδικούν με γνώμονα τις ανάγκες και τα συμφέροντα των πολλών, δεν θα παζαρεύουν, θα συγκρούονται, θα βάζουν εμπόδια, θα στέκονται αλληλέγγυοι σε όποιον έχει ανάγκη. Με βάση αυτή την πείρα, μπορούμε να διακρίνουμε ότι δεν είναι όλοι το ίδιο τελικά. Ξέρουμε ότι αυτή η επίθεση χρειάζεται οργανωμένη απάντηση και αγώνα, και από αυτόν τον αγώνα για τη ζωή και το μέλλον μας δεν θα απέχουμε. Η αποχή από την κάλπη και τον αγώνα είναι αποχή από τη ζωή με δικαιώματα. Έχουμε μια ζωή, έχουμε όνειρα, έχουμε επιλογή στον αγώνα για να τα κάνουμε πράξη. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να συνεχίσουν ανενόχλητοι το αντιλαϊκό τους έργο. Έχουμε την επιλογή να ενισχύσουμε το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, γιατί έτσι τελικά ενισχύεται και ο δικός μας αγώνας. Ο αγώνας κάθε μαθητή σήμερα για επιβίωση, για μάθηση, για μια όμορφη ζωή χωρίς προβλήματα και σκοτούρες. Έχουμε συμφέρον να ψηφίσουμε αγωνιστές δημάρχους, περιφερειάρχες, βουλευτές και ευρωβουλευτές, όπως ψηφίζουμε αγωνιστές στα πενταμελή και στα δεκαπενταμελή μας, για να μπουν μπροστά για την υπεράσπιση των συμφερόντων μας, να δρούν με βάση τις ανάγκες των πολλών και όχι των λίγων. Η ΚΝΕ και το ΚΚΕ δίνουν όλες τους δυνάμεις στον αγώνα για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, στον αγώνα για την κατάργηση εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, για την ανατροπή του σημερινού σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος που γεννά φτώχεια, ανεργία, παιδεία, εμπόρευμα και φασισμό. Δίνουν όλες τους τις δυνάμεις για τα πραγματικά προοδευτικό και σύγχρονο σήμερα. Για να μορφωνόμαστε ολοκληρωμένα όλοι, χωρίς διακρίσεις με βάση την τσέπη μας. Για να μην ζούμε μέσα στην αβεβαιότητα και την ανασφάλεια. Για να έχουμε σταθερή δουλειά στο αντικείμενο που έχουμε επιλέξει να σπουδάσουμε ή στην τέχνη που έχουμε μάθει, να απολαμβάνουμε μια καλύτερη και αξιοπρεπή ζωή. Για να ικανοποιούνται όλες οι σύγχρονες ανάγκες μας στην υγεία, την πρόνοια, την περίθαλψη, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Για να ζουν αδελφωμένοι και ειρηνικά οι λαοί, να είναι αφέντες στον τόπο τους με την εξουσία στα χέρια τους. Είμαστε τέτοιοι αγωνιστές, γιατί είμαστε επαναστάτες που έχουμε βαλθεί να αλλάξουμε τον κόσμο. Παλεύουμε για τον πιο όμορφο, τον πιο δίκαιο, τον πιο ανθρώπινο και σπουδαίο στόχο. Για μια άλλη κοινωνία, τη σοσιαλιστική κομμουνιστική, που επίκεντρό της θα έχει τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και όχι τα κέρδη των λίγων. Όλοι μας έχουμε συμφέρον να γίνουν περισσότεροι κομμουνιστές, να δυναμώσει το ΚΚΕ και η ΚΝΕ. Για να αλλάξει ο κόσμος και η κατάσταση, πρέπει να γίνουν περισσότεροι αυτοί που θέλουν να τον αλλάξουν. Γι' αυτό η πρώτη ψήφος χρειάζεται να είναι αγωνιστική, χρειάζεται να είναι κόκκινη, να είναι ψήφος στο ΚΚΕ. Δυναμώνουμε το ΚΚΕ παντού. Γιατί λέει την αλήθεια, γιατί παλεύει με συνέπεια κατά του εθνικισμού, κατά του φασισμού, παλεύει ενάντια στον πόλεμο που έχει τη σφραγίδα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί παλεύει για την ανατροπή αυτού του συστήματος, για έναν κόσμο χωρίς φτώχεια, πολέμους και προσφυγιά. Γιατί οι κομμουνιστές είναι μπροστά σε όλους τους αγώνες του λαού 100 χρόνια τώρα. Άρα, πρέπει σε όλες αυτές τις εκλογικές μάχες η ψήφος μας να είναι ενιαία και να είναι ο ΚΚΕ. Και με τα σενάρια των πλουσίων, λοιπόν, και γράφουμε το δικό μας. Με δυνατό ΚΚΕ θα κάνουμε τη διαφορά. Όσο και να θέλουν τη νεολαία υποταγμένη και στο περιθώριο, κομπάρουν στα σενάρια τους, εμείς τους θυμίζουμε. Η νέα γενιά έχει ιδανικά. Ούτε ξεπουλιέται, ούτε προσκυνά.